Ήρθε σε αυτήν την κατεύθυνση. Πάντως, οι πολιτικές ευθύνες υπάρχουν, είναι εδώ, έχουν ονοματεπώνυμο. Κύριε πρέπει Ρεξιάδη, να δούμε και τις ποινικές. Υπάρχει προηγούμενο, γιατί στην υπόθεση της Μάντρας έκανε 8,5 μήνες να βγει το πόρισμα. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, να θυμίσουμε κάτι το οποίο δεν ακούμε συχνά, ότι χτες η πυροσβεστική παρέδωσε ένα τεράστιο πόρισμα 100 σελίδων. Mm-hmm. Για όσους λένε περί καθυστερήσεων και διάφορα άλλα πράγματα, το οποίο έχει συγκεκριμένη χρήση. Γεμάτο με ανακρίβειες και ελλείψεις, όπως μάθαμε, όχι το πόρισμα. Αλλά αυτά που είπε η πυροσβεστική ότι είχε κάνει, ότι δεν είναι σε εγώ όλα, δεν το κρίνω. Λέω ότι η πυροσβεστική πολύ γρήγορα έδωσε ένα μεγάλο πόρισμα 100 σελίδων. Δεύτερον, παρεμβάσεις εμείς στη δικαιοσύνη ούτε κάναμε ούτε κάνουμε. Αυτά ανήκουν σε προηγούμενα πολιτικά καθεστώτα που περάσαν την Ελλάδα και μας φέρανε καλά, εδώ. Καλά, μην το λέτε. Και τρίτον, περιμένετε. Και τρίτον, επειδή ακούσαμε πάρα πολλά από το πρωί, τι έχει γίνει από το πρωί. Αυτό που συζητήθηκε χτες είναι το αν η ποινική διαδικασία θα περιμένει το πόρισμα της πειθαρχικής διαδικασίας. Mm-hmm. Αυτό επειδή ορισμένοι ανακαλύπτουν την Αμερική, αν πάτε σε πάρα πολλές έρευνες για θέματα διαφθοράς και για σειρά παραζητήματα. Ναι, αλλά γρηγορότερα εκεί, αυτό λένε, να μην καθυστερήσει. Μα άλλο το να καθυστερήσει και δεν πρέπει να καθυστερήσει. Αλλά δημιουργούν θέμα για κάτι το οποίο είναι ήδη στη δικαιοσύνη και λειτουργεί. Ξέρετε, γιατί είμαστε στην Ελλάδα και όταν ένα χαρτί πρέπει να περιμένει ένα άλλο χαρτί και ένα τρίτο χαρτί, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Μα θα επέμβουμε στη δικαιοσύνη. Έχετε δίκιο. Απλώς το θέμα είναι να μην τηλεφωνηθούμε και να μην κάτσουμε πολύ ώρα. Σκέφτεστε την περίπτωση ένας κρατικός λειτουργός να παραπεμφθεί στην ποινική διαδικασία. Χωρίς να έχουμε δει όλα τα έγγραφα. Και να καταδικαστεί και στην πειθαρχική διαδικασία να αθωωθεί ή το αντίθετο. Άρα